Δεν είστε, αν θέλετε, το χρονόμετρο, κύριε Πρόεδρε. Φοβάμαι το χρόνο. Ο χρόνος, λέει, και ο κάπως αλλιώς είναι ασταμάτητος. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και όλες. Να σας μεταφέρω τι σιγοψιθυρίζεται στις γειτονιές της πατρίδας μας. Θα σου δώσω μια να σπάσεις, αχ βρε κόσμε γυάλινε, και θα φτιάξω μια καινούρια κοινωνία άλληνε, που εκφράζει την οργή, το θυμό, την αγανάκτηση, αλλά και την ελπίδα του λαού μας. Ο φετινός προϋπολογισμός κατατίθεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση έχει στραφεί στοχευμένα ενάντια στη μεγάλη πλειοψηφία των αυτοαπασχολουμένων. Τη στιγμή που με μια σειρά νομοσχεδίων στρώνει το χαλί στην κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου, η κατά μέτωπο επίθεση στους πιο ευάλωτους οικονομικά επαγγελματίες και στις πιο μικρές των ατομικών επιχειρήσεων δείχνει τον άδικο και ταξικό χαρακτήρα της πολιτικής της. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και αν βαφτίσει αυτά τα μέτρα που παίρνει, έχουν για πηξίδα τις αντοχές της οικονομίας, τους δημοσιονομικούς και άλλους αντιλαϊκούς περιορισμούς, την εμπορευματοποίηση των λαϊκών αναγκών, έχουν για προαπαιτούμενο την κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής που στηρίζουν και τα άλλα κόμματα που υποκλίνονται στις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, η πλειοψηφία των αυτοαπασχολουμένων αντιμετωπίζει οξυμένα προβλήματα και παρά τους αισιόδοξους δείκτες ανάπτυξης της οικονομίας για τους οποίους πανηγυρίζει η κυβέρνηση, η ακρίβεια που τσακίζει κόκαλα παίρνει μόνιμο πλέον χαρακτήρα. Παρά τα μονοψήφια νούμερα του πληθωρισμού, η πραγματικότητα των επιχειρήσεων δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Το κόστος ενέργειας αυξήθηκε κατά 21% το πρώτο εξάμηνο του 2023. Το ίδιο διάστημα, το κόστος πρώτων υλών και εμπορευμάτων αυξήθηκε κατά 20%, ενώ το κόστος καυσίμων οχημάτων για τις μετακινήσεις αυξήθηκε 18%. Μέσα σε αυτή την άνευ προηγουμένου επιδρομή ακρίβειας, ο τζίρος των μικρών επιχειρήσεων ακολούθησε πτωτική πορεία για το 33%, ενώ για το 35% παρέμεινε ο ίδιος. Τα συσσωρευμένα χρέη από την δεκαετή καπιταλιστική κρίση, την υγειονομική κρίση της πανδημίας και τα μνημόνια που μαζί ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ 1 και 2 παραμένουν υψηλά. 2 στις 3 επιχειρήσεις έχει οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορίες. 1 στις 2 οφείλει στις τράπεζες, ενώ το 16% οφείλει σήμερα σε προμηθευτές, παρόχους ενέργειας και στους δήμους. Την ίδια στιγμή, το 25% των μικρών επιχειρήσεων έχουν μηδενικά ρευστά διαθέσιμα, ενώ στο 20% τα διαθέσιμα επαρκούν για ένα μόλις μήνα. Ταυτόχρονα με την καλπάζουσα ακρίβεια, οι πληστηριασμοί πολλαπλασιάζονται, παρουσιάζοντας το 2022 ρεκόρ δεκαετίας με 5.760 πληστηριασμούς, ενώ το 2023 οι ρυθμοί επιταχύθηκαν τρομερά και επικίνδυνα. Στο 2024 θα καλπάζει η αύξηση των εισφορών των αυτοαπασχολουμένων και η μεγάλη φοροεπιδρομή, αποτέλεσμα του τελευταίου νόμου έκτρωμα που η κυβέρνηση είχε το θράσος να ψηφίσει στο Κοινοβούλιο. Αφού για μήνες διέσυρε τους μικρούς επαγγελματίες με στοχευμένα δημοσιεύματα χαρακτηρίζοντάς τους φοροφυγάδες και αφού περίμενε να ολοκληρωθούν οι αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, εξαπόλυσε μια πρωτοφανή φορολογική επίθεση σε βάρος τους. Τα νέα μέτρα της κυβέρνησης επιβάλλουν έναν απαράδεκτο τρόπο φορολόγησης που σκοπό έχει τον οικονομικό στραγγαλισμό των μικρών επαγγελματιών και την επιβολή ενός ατελείωτου ψηφιακού λαβύρινθου που θα οδηγήσει τους επαγγελματίες σε τεράστια οικονομικά διέξοδα, λουκέτα και βία ένταξη στη μισθωτή εργασία. Το κυβερνητικό επιτελείο υλοποιεί στεγνά τις παρενέσεις του ΣΕΒ, τις προβλέψεις της έκθεσης Πισαρίδη, τις προτροπές του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σκόπιμα κρύβουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα του ευρωμονόδρομου. Για να λύσουν τάχα μου το διαρθρωτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας που είναι η ύπαρξη μεγάλου αριθμού μικρών αυτοαπασχολουμένων. Σήμερα, ο κρατικός προϋπολογισμός είναι κομμένος και ραμμένος στη φιλομονοπωλιακή πολιτική της κυβέρνησης. Επιβάλλει 6,2 δις περισσότερους φόρους, με στόχο μάλιστα την υπεραπόδοση αυτών μέσα στο έτος.
εκτινάσει τα έσοδα από το ΦΠΑ σε 24 δισεκατομμύρια από 22. Οι άμεσοι φόροι αυξάνονται, όπως οι φόροι εισοδήματος φυσικών προσώπων που προβλέπεται να φτάσουν τα 13 δισεκατομμύρια, 1,7 δισεκατομμύρια περισσότερα από φέτος. Μέσα σε αυτούς βρίσκονται και τα έσοδα των 600 εκατομμυρίων που θα αποφέρει η φοροεπιδρομή σε βάρος των αυτοαποσχολουμένων, ενώ άλλα 100 εκατομμύρια θα περισσέψουν από την περικοπή επιδομάτων λόγω των νέων μέτρων, επιδόματα ενοικίου, παιδιών κτλ. Για να μην ζωρίσει οικονομικά το κεφάλαιο, τις πολυεθνικές και τα μονοπόλια, η κυβέρνηση μειώνει το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου από το 0,5 στο 0,2. Μειώνει 50% το φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών. Καταργεί το φόρο τόκων ομολόγων σε κρατικά και επιχειρηματικά ομόλογα. Ενώ την ίδια στιγμή διατηρούνται οι φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών, ο αναβαλλόμενος φόρος των τραπεζών, οι φοροαπαλλαγές και οι διευκολύσεις των στρατηγικών επενδυτών που εντάχθηκαν στους αναπτυξιακούς νόμους των ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Οι offshore εταιρείες με τους φορολογικούς παραδείσους και τις τριγωνικές συναλλαγές. Ενώ η κυβέρνηση κάνει τα στραβά μάτια την ίδια στιγμή για τα 85 δισεκατομμύρια που χρωστούν 10.000 επιχειρηματικοί όμιλοι, τα οποία τα θεωρεί ανίσπρακτα. Σήμερα όμως ο λαός μας δεν έχει πει την τελευταία του κουβέντα. Στη Δυτική Αττική σήμερα, όπου είναι ένα εμβληματικό παράδειγμα του λαού που ζει τις μεγάλες αντιφάσεις ενός συστήματος που δεν παίρνει βελτιώσεις και μεριμέτια παρά μόνο ανατροπή, χρειάζεται να βάλουμε κάποια ζητήματα. Τη στιγμή που ο κρατικός προϋπολογισμός μπουκώνει με ζεστό χρήμα ομίλους και πολυεθνικές, χιλιάδες εργαζόμενοι στη Δυτική Αττική δουλεύουν με τσακισμένα δικαιώματα, με μισθούς που δεν καλύπτουν ούτε τα αναγκαία για να βγει ο μήνας, με ρυθμούς εντατικοποίησης και εξάντλησης, με ελλιπίως ανύπαρκτα μέτρα υγιεινής και ασφάλισης στους χώρους δουλειάς. Από τη μια, τα υπερκέρδη που ανακοινώνουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Θριασίου και από την άλλη, λαϊκές οικογένειες που μένουν χωρίς θέρμανση το χειμώνα, απειλούνται από τα κοράκια της ενέργειας να μείνουν χωρίς ρεύμα, απειλούνται με πληστηριασμούς επειδή δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στα χρέη τους. Λίγο την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Από τη μια πλευρά, τα σαλόνια των αναπτυξιακών συνεδρίων, οι φιέστες με τους κάθε φορά ευεργέτες, επενδυτές, και από την άλλη ο λαός της Δυτικής Αττικής να τρέχει να γλιτώσει από τις φωτιές και τις πλημμύρες. Και τι κάνει ο κρατικός προϋπολογισμός για την αντιπλημμυρική και αντιπυρική θωράκιση της περιοχής? Τίποτα. Ασυντήρητα ρέματα. Κανένα έργο ανάσχεσης υδάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας. Μηδέν δασάρχες και δασοφύλακες. Μηδέν μέτρα αντιπυρικής προστασίας της περιοχής. Από τη μια έχουμε το ξεπούλημα και την εχώρηση της δημόσιας γης και κρίσιμων υποδομών στο μεγάλο κεφάλαιο, και από την άλλη οι κάτοικοι και εργαζόμενοι κινδυνεύουν από την βιομηχανική ατμοσφαιρική ρύπανση, από τα επικίνδυνα απόβλητα από τους τοξικούς ρήπους. Κινδυνεύουν από ένα βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης λόγω της γυτνίασης επικίνδυνων εγκαταστάσεων όπως δηληστήρια, εγκαταστάσεις υγραερίου, χημικές βιομηχανίες, κέντρα ανακύκλωσης τοξικών αποβλήτων και σκραπ. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟ και Νέα Δημοκρατία ακολούθησαν και ακολουθούν εγκληματική πολιτική σε βάρος του λαού της Δυτικής Αττικής. Θυσίαζαν και θυσιάζουν την υγεία του λαού και το περιβάλλον στο βωμό της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Με την επέκταση και εγκληματική λειτουργία της χωματερής ποτίζουν καρκίνο και θάνατο τους κατοίκους των κύριων περιοχών. Προωθούν την καρκινογόνο καύση των απορριμμάτων με τη δημιουργία εργοστασίου καύσης, αδιαφορώντας για τους υψηλούς ρυθμούς αύξησης των νεοπλασιών στην περιοχή. Και πού πάνε τα δις του προϋπολογισμού που αφορούν τη Δυτική Αττική? Πάτως δεν πάνε στην παιδεία, αφού οι μαθητές στηβάζονται σαν σαρδέλες, κάνοντας μαθήματα σε κοντέινερ, σε σχολιά χωρίς αντισεισμική θωράκιση, με τρομερές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και υλικοτεχνική υποδομή, μικρές αίθουσες δίπλα σε μεγάλες βιομηχανίες και εμπορικά μεγαθύρια. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας. Τρέχοντας να γλιτώσουν στις διαβάσεις από τις νταλίκες και τα φορτηγά
σε μια περιοχή που θυμίζει κυριολεκτικά θάλαμο αερίου και προσκαλούμε όλη την κυβέρνηση να τις κάνουμε το τραπέζι για να δει πως δουν εκεί οι κάτοικοι. Τα δισεκατομμύρια μας δεν πάνε ούτε στις υποδομές υγείας των κατοίκων. Μιας περιοχής με τα περισσότερα εργοδοτικά εγκλήματα και δυστυχήματα στους δρόμους της, τα κέντρα υγείας υπολειτουργούν υποστελεχωμένα στους δήμους Ελευσίνας και Μεγάρων. Ανύπαρκτος στο Δήμο Μάντρας, ενώ σε Ασπρόβγο και Λιώσα η κατάσταση είναι απελπιστικά επικίνδυνη από τις ελλείψεις ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Το μοναδικό σε μια περιοχή που παράγεται το 40% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος με τις βιομηχανικές ζώνες, τις χωματερές, με τη μεγάλη ρήπανση και τη δεδομένη επιβάρηση της υγείας του λαού θριάσιο νοσοκομείο, παραμένει και αυτό υπολιστελεχωμένο, με 200 και πλέον κενές θέσεις μόνιμου προσωπικού. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Τώρα με 300 συμβασιούχους που βρίσκονται σε αυτό. Θα κατηγορηθώ για μεροληψία. Όχι, όχι, είμαι ο τελευταίος ομιλητής. Είναι κάποια στοιχεία, ας τα ξέρει η Βουλή. Για να πάρει και κάποια μέτρα. Με μόνο 6 από τις 13 αίθουσες χειρουργείων σε λειτουργία, με πολύμινη αναμονή χιλιάδων ασθενών, μέσα σε αυτό το τοπίο της υποβάθμισης της ζωής των κατοίκων και των μηδαμινών υποδομών υγείας, προβλέπεται η μετεγκατάσταση. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά, βέβαια. Έως το 25 όλων των μεταφορικών από τον Ελαιώνα. Και το τραγικό. Το κερασάκι στην τούρτα και όποιος έχει βάλει την υπογραφή του θα το πληρώσει από το λαό. Η επαναλειτουργία γραμμής τρένου Λιώσα Μέγαρα για τις ανάγκες των δηληστηρίων και με την παράλληλη μεταφορά μέσω υπογείων αγωγών, κυροζίνης, ναύθας, βεζίνης και άλλων καύσιμων υλικών μέσα σε κατοικημένες περιοχές, μέσα από δρόμους πυκνής κυκλοφοριακής συμφόρησης οχημάτων και κατοίκων. Τώρα, κύριε Τζοκάνη, και ολοκληρώνω. Τελεία. Και ολοκληρώνω. Έχει ώρα που το έχω ξανακούσει. Η κυβέρνηση και τα κόμματα του αστικού τόξου αυτή τη ζωή σχεδιάζουν για τους εργαζόμενους, το λαό και την νεολαία. Τη λαϊκή πλειοψηφία που πληρώνει μια ζωή τα σπασμένα της ανάπτυξή τους. Γι' αυτό λέμε, ολοκληρώνοντας, ότι ο νέος προϋπολογισμός είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα του κεφαλαίου και των μονοπωλίων. Γι' αυτό λοιπόν ο λαός πρέπει και μπορεί να δείξει το ανάστημά του. Να ξεσηκωθεί μέσα από ένα μέτωπο πάλι της εργατικής τάξης, των μικρών αυτοαπασχολουμένων, των βιοπαλαιστών της υπαίθρου για τη μεγάλη επιτροπή, για τη μεγάλη ανατροπή, για να γίνει πραγματικός νοικοκύρης στον τόπο του. Γιατί για να σωθεί ο λαός πρέπει να χάσουν αυτοί που χρόνια κερδίζουν το κεφάλαιο. Σας παρακαλώ, και ολοκληρώνω γιατί το σύνθημα «Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα» είναι σήμερα επίκαιρο όσο ποτέ. Ευχαριστώ και για την ανοχή σας.